Τώρα θλίψη επικρατεί στη Λευκάδα, τόπο καταγωγής της 25χρονης δόκιμης αστυνομικού που σκοτώθηκε την ώρα που πήγαινε στην υπηρεσία της. Η άτυχη Αφροδίτη ήταν κόρη απόστρα του αστυνομικού και ένα ξεχωριστό παιδί, όπως λένε στον Άλφα, φίλοι και συνάδελφοί της. Αυτό το συγκινητικό βίντεο η Λευκάδα αποχαιρετά την Αφροδίτη της. Ήταν παιδί όλης της Λευκάδας, όχι δικό μου παιδί. Για μένα ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος με ήθος, με αξιοπρέπεια, που γλέταγε τη ζωή, τσάρισε η ζωή και δυστυχώς έφυγε με τόσο τραγικό τρόπο. Πρώτη παντού. Έφυγε στα 25, εξαιτίας οδηγού που έπεσε με ταχύτητα πάνω στο αυτοκίνητό της. Και τώρα το νησί της, η Λευκάδα, σοκαρισμένη θρηνή. Τα Χριστούγεννα είμαστε μαζί. Όλος ο Ορφέας, όλη η ομάδα, γλεντούσαμε. Πρώτη φορά είδα τον πατέρα της έτσι, με τόσο θέρμη για Αφροδίτη μου και Αφροδίτη μου. Δηλαδή αυτή η στιγμή σκεφτόταν τον πατέρα ειλικρινά. Και μας έλεγε τα σχέδιά της. Ότι το καλοκαίρι ήταν στην Άξο, έκανε την πρακτική τη. Τώρα ήταν στην Αθήνα, σιγά σιγά τελειώνει, θα μπει σε πρόγραμμα. Είχε τελειώσει τα οικονομικά, δεν τη άρεσε. Ήθελε να μπει στην αστυνομία. Πήγε, ξέροντα ότι ο πατέρα ήταν λίγο αντίθετο. Τελειώνει και την αστυνομία. Δηλαδή είχε ένα ζωντανό άνθρωπο. Την έκανε ό,τι ήθελε τη ζωή. Έχασε τη ζωή τη, ενώ πήγαινε να αναλάβει βάρδια παραμονή πρωτοχρονιά. Στο φυλάκιο στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος Πατησίων, όπου υπηρετούσε από το Σεπτέμβριο, έκανε την τελευταία της βάρδια 25χρονη. Οι συνάδελφοί της εδώ είναι όλοι συγκλονισμένοι και είχαν μόνο καλά λόγια να μας πούν για τη δική τους Αφροδίτη. Είναι μεγάλο το πένθος για τη Λευκάδα. Έχει ματώσει η καρδιά μας. Το πένθος είναι βαρύ και ασήκωτο. Έχει μουδιάσει όλη η Λευκάδα. Όλα τα νέα παιδιά της Λευκάδας και η Αφροδίτη το ίδιο. Ήθελε να βοηθήσει πάνω στα θέματα αυτά και να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο να ελαττωθούν τα τροχαία ατυχήματα. Ήθελε να βάλει και αυτή το δικό της λιθαράκι για να τελειώσει αυτό το πράγμα με τα τροχαία ατυχήματα. Δυστυχώς, το μοιραίο την πρόλαβε. Το πένθος απλώθηκε πρωτοχρονιά στο νησί. Η ξεχωριστή Αφροδίτη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στη Λευκάδα, εκπρόσωπος του νησιού της, ενεργός πολίτης και πάντα πρώτη στη χαρά και τη γιορτή.